πρωταγωνιστέ του ελληνικού θεάτρου. Ηθοποιοί που γίνανε πολύ μεγάλες φίρμες, όπως είναι ο Κώστας ο Χατζηχρήστος. Η ευχαρίστησή μου είναι πολύ μεγάλη σήμερα που βρίσκομαι ίσως την πρώτη γυναίκα που με αγάπησε, όχι ερωτικά, για να είμαστε εξηγημένοι, όχι ερωτικά, με αγάπησε θεατρικά. Ήρθε σε μια επιθεώρηση που έπαιζα στο Μισούρι με τον Μεσολογγίτη και πολλούς άλλους συγχωρεμένους, δεν θα πω, να μην λέμε για συγχωρεμένους αφού μιλάμε για ζωντανούς ακόμα. Και ήρθε η Κούλα Νικολαίδου τότε κυλιοφορούμενη έτσι που θα έκανε την Μπούκη ή τον Σπυράκο, κάποιο από τους δυο, δεν θυμάμαι. Πάντως ξέρω ότι έχει και μία Μπούκη και ένα Σπύρο και μία Ιωάννα και. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, είδα τη φλόγα αυτής της γυναίκας, την εξυπνάδα της που κάθισε και με κοίταζε από την κουίντα γιατί ήταν τη μυθική της Γιουζέπη και της Δίτης της Λίντας. Κάθισε και με είδε και μετά μου λέει πώς σε λένε, και λέω Χατζηχρήστο, και μου λέει αύριο θα έρθει σε ένα ιατρείο. Μα λέω δεν έχω ανάγκη εγώ από γιατρό. Βρε, είναι το αντρός μου το ιατρείο, μου λέει θα έρθει εκεί πέρα και σε θέλω, θα σε πάρω εγώ. Έτσι λοιπόν πρωτοπάτησα στην Αθήνα χάρη στην Κούλα την Νικολαίδου. Η Κούλα η Νικολαίδου με βοήθησε όσο μπορούσε στο θέατρο Ραντάρ και μετά στο θέατρο Βερντέν. Στο Ραντάρ ήμουν παρτενέρ της Διριντάουας. Και μετά στο Βερντέν ήμουν παρτενέρ, ούτε ξέρω ποιο. Στι ξένε δράμα, τη Ροζαλίντα, το σύμπαν. Και από εκεί έκανα σάλτο μεγάλο και πετάχτηκα στο Περοκέ και στο Βέμπο. Από εκεί και κάτω την άλλη χρονιά ήμουν θειασάρχη. Ήρθε και με πρωτοφίλησε η Κούλα Νικολαίδου στο θέατρο Περοκέ που ήμουν πια θειασάρχη με την Γκέτη Τιριντάουα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτή την τόσο μεγάλη καλλιτέχνητα και τόσο μεγάλη κυρία, παρά να της ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έκανε για μένα και θα φροντίσω κι εγώ, αν μου περνάει ποτέ από το χέρι, να κάνω ό,τι μπορώ για την Κούλα Νικολαίδου. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που με φωνάξετε και είπα πέντε λόγια για την Κούλα Νικολαίδου. Είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος που δεν μπορώ, δεν ξέρω, αν είχα τα Παπαστράτια ή αν είχα ένα τζαμί χρυσό, θα της το χάριζα. Γεια σας. Δεν είμαι μόνο εγώ στο θέατρο από την οικογένεια. Είμαστε πολλοί. Πρώτα απ' όλα ο αγαπημένος μου αδελφός, ο συγχωρεμένος, ο Κώστας ο Νικολαίδης, ο συγγραφέας, που έχει γράψει τόσο μεγάλες επιθεωρήσεις και έγραψε και τα ωραιότερα μου τραγούδια. Αυτός έγραψε να το πάρει στο κορίτσι, το δεν σε αλλάζω με τίποτα, και πολλά άλλα τραγούδια που τραγούδησε και ο Μακούλης και η Μεριλό και πολλοί άλλοι τραγούδιστε. Έπειτα η αδελφή μου η Μέρη η Νικολαίδου, η οποία ήταν και σύζυγος του Κώστα του Χατζηχρήστου. Η Μέρη Νικολαίδου και ο Κώστας ο Χατζηχρήστος έχουν μία κόρη την Τέτα και η Τέτα είναι παντρεμένη με τον Πέτρο το Φυσούν. Όπως βλέπετε, είμαστε μεγάλη οικογένεια καλλιτεχνών. Κάποιο μπαρ σκοτεινό από καπνά γεμάτο που σου σερβίρουν ποτό και αγάπη φτηνή. Κάθε βραδιά θα μας δει σε μια άκρια εκεί κάτω. Έχει χαθεί.
χείρι, τροτέζες παιδιά και παλί ναυτικοί. Μα μέσα εκεί θα μας δεις να γινόμαστε στενά. Κι ως το πρωί να ξεγελά με τη ζωή. Κι ως το πρωί να ξεγελά με τη ζωή. Κι αν το έχουμε παραδεχτεί πως το παιχνίδι έχει χαθεί κι έχουμε κλείσει τη ζωή μας τη σελίδα σε κάποια από μέρος στενό μέσα στο βάρτο σκοτεινό. Χαρίστος φαίνεται και πάλι μια λιαχτίδα. Εκτός